πολύ γρήγορα θα δούμε πώς θα κάνουμε αυγοθήκες που θυμίζουν γοργόνα ή κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο. Προτάσεις λοιπόν με την Ελεάνα Αργυροπούλου να είναι με τη βοήθεια της τεχνολογίας κοντά μας. Ελεάνα μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Χαρά μας μεγάλη, εμείς ευχαριστούμε. Θα δείξουμε μέσα σε λίγα λεπτά πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια γοργόνα διαφορετική από αυγοθήκες. Εντοπίσαμε τον λογαριασμό σου και όλα αυτά τα όμορφα ως νηπιαγωγός αλλά και ως δραστήρια προσωπικότητα που δημιουργείς και δίνεις πολλές ιδέες και εντυπωσιαστήκαμε γι' αυτό. Πάμε να δούμε γρήγορα πώς θα το καταφέρουμε. Βεβαίως. Έχω εδώ μια γοργόνα. Τη φτιάξαμε με αυγοθήκες. Θα χρειαστούμε απλώς αυγοθήκες. Μπορούν τα παιδάκια να τις κόψουν ακόμα και με το χεράκι τους. Ωραία. Έτσι. Εδώ. Τέλεια. Τίποτε. Πολύ απλά. Μπορούν να το κόψουν είτε με το ψαλίδι είτε να το αφήσουν έτσι. Mm-hmm. Κάνουμε μία τρυπούλα εδώ με το ψαλίδι μας. Mm-hmm. Ακριβώς όπως είναι αυτά εδώ. Ναι. Και περνάμε σύρμα πίπας. Και δημιουργείται αυτό που έχω φτιάξει εδώ. Το βλέπετε πώς έχει περάσει. Το ένα κοντά σε άλλο. Βεβαίως. Μπορούμε επίσης να τα βάψουμε. Ο τρόπος που μπορεί να τα βάψει ένα παιδάκι, αν είναι μεγαλύτερο παιδί, είναι είτε με μπατονέτες. Ναι. Παίρνουμε το χρώμα. Εδώ. Και βάζουμε για να ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητάς τους. Ακόμα μπορεί μικρότερα παιδιά να βάψουν είτε με πινέλο, είτε ακόμα και με σφουγγάρι την αυγοθήκη. Παράλληλα, έχουμε κόψει εδώ χαρτονάκι. Mm-hmm. Να κάνουμε το... Α, μπράβο. Εδώ. Είναι χαρτονάκι κομμένο έτοιμο, στο οποίο έχουμε κάνει πάλι τρυπούλες με το ψαλίδι. Μπορούν να βοηθήσουν και οι γονείς ή οι δάσκαλοι στο σχολείο. Και έχουμε πάρει νήμα. Μία κλωστούλα εδώ, την έχουμε διπλώσει στα δύο. Mm-hmm. Την περνάμε από εδώ για τα μαλάκια και κάπως έτσι. Οπ. Τι πρωτότυπος και τόσο απλός τρόπος και όμως βγαίνει κάτι πραγματικά και ιδιαίτερο. Και δημιουργούνται τα μαλάκια, να, ακριβώς έτσι. Εδώ. Πολύ όμορφο. Πολύ απλά, με πραγματάκια που έχουμε στο σπίτι. Επειδή αν θέλουμε για το μαγιό της, εδώ, μπορούμε να κόψουμε πάλι χαρτονάκι. Γενικότερα αυτή είναι μια δραστηριότητα για να αναπτύξουν τα παιδιά τη λεπτή τους κινητικότητα και εναλλακτικά θα μπορούσε εκτός από αυγοθήκη ουρά να είναι ακόμα και ένα ρολό κουζίνας το οποίο πάλι έχουμε κόψει ένα τριγωνάκι και να το βάψουν τα παιδάκια όπως μπορούν. Επίσης για το μαγιό θα μπορούσαμε να μαζέψουμε είτε μικρά βοτσαλάκια είτε κοχυλάκια. Φανταστικό, σίγουρα. Οτιδήποτε ο καθένας θέλει μπορεί να δημιουργήσει με τη φαντασία του και αυτό είναι και το νόημα κιόλας, να αφήσουμε και τα παιδιά ελεύθερα εκείνα να προτείνουν κιόλας, δηλαδή αυτός είναι ο στόχος. Ελεάνα μου, πώς ξεκίνησε το κανάλι σου στο YouTube και τη συγκεκριμένη πρόταση, αλλά και άλλες πολλές, μπορεί ο κόσμος να μπει και να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί πραγματικά είναι τόσο, και έχεις και μια ωραία φωνούλα, τόσο απλά και τόσο όμορφα και ιδιαίτερα, αυτό το οποίο μπορεί να κάνει μια μανούλα μια, ή ένας εκπαιδευτικός, οι γονείς γενικά, και να δείξουν να απασχολήσουν όμορφα και δημιουργικά, με καλοκαιρινό άρωμα και όχι μόνο τα παιδάκια τους. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Όλο αυτό ξεκίνησε πολύ πριν την καραντίνα, αλλά μέσα μου δηλαδή. Είχα αποφασίσει ότι θα ήθελα όλο αυτό να το δείξω, προκειμένου να βοηθήσω και άλλους εκπαιδευτικούς, να συνεργαστούμε δηλαδή, να ανταλλάξουμε απόψεις μέσα από αυτό. Αλλά τελικά έγινε, υλοποιήθηκε μέσα από την ανάγκη μου να επικοινωνήσω με τους μαθητές μου στην καραντίνα, γιατί και για τα παιδιά, αλλά και για μας, και το είδα τώρα πηγαίνοντας στο σχολείο, ήταν μια δύσκολη περίοδος που το είχαμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Και κάπως έτσι είπα ότι θα πάρω την κάμερα και θα μιλήσω στα παιδιά μέσα από αυτό, δηλαδή θα βρούμε άλλους τρόπους. Αυτό. Το κανάλι μου είναι Ελεάνα Αργυροπούλου, όπως και το όνομά μου. Κάπως έτσι ονομάζεται και το Facebook μου που μπορεί να με βρει κανείς. Και το mail μου είναι eleanaargyropoulou@gmail.com. Ωραίες προτάσεις, ωραίες δημιουργίες, ωραίες αφορμές για να περάσουμε δημιουργικά και ποιοτικά το χρόνο μας. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Σπούδασες Κρήτη, είσαι Αθήνα τώρα. Για βάλε με λίγο στη σύνδεσή μας και στην καρμική αυτή σχέση που ξεκίνησε.
Ναι, σπούδασα στην Κρήτη και πραγματικά την αγαπώ πάρα πολύ και γιατί το μέρος πραγματικά είναι ευλογημένο, αυτό που λένε, δηλαδή στην ψυχή μου πήρα πάρα πολύ αγάπη και από το μέρος αλλά και από τη σχολή μου, γιατί πραγματικά είχα να κάνω με ανθρώπους που αγαπούσαν αυτό που κάνανε. Στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο, ναι. Και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Βέβαια, επέστρεψα, εντάξει, και πλέον ζω στον Πειραιά, αλλά... Πάντα ναι. υπάρχει στην καρδιά σου. Αυτό πάντα, είναι μια μεγάλη πάντα, αλήθεια. Ναι. Η Κρήτη πάντα υπάρχει και θα υπάρχει στην καρδιά ναι. μας, ακόμα και για εμάς που δεν είμαστε από εδώ, αλλά επιλέξαμε ένα διάστημα να μείνουμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω πολλά μπράβο, όπως επίσης να πω και έναν πολύ ωραίο τρόπο και οικολογικά μηνύματα να περάσουμε και την ανακύκλωση να έχουμε στη ζωή μας με τόσο ωραία υλικά και πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε στη γλώσσα των παιδιών μας και ταυτόχρονα χτίζοντας δεσμούς δυνατούς και ισχυρούς. Πολλά μπράβο, κορίτσι μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Πολλά φιλιά. Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια.